Το πρώτο δημοτικό σχολείο συμμετέχει σαν πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πείτε μας για τις ομάδες με τις οποίες συμμετέχετε το σχολείο. Γεια σας. Συμμετέχουμε με 2 ομάδες, 4 παιδιών. Τους Λεγκοτέκτονες 1 και τους Λεγκοτέκτονες 2, έτσι ονομάζουμε τις ομάδες μας. Είναι όλα παιδιά της 5ης Δημοτικού. Και δουλεύουμε για αυτή την παρουσίαση εδώ και 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, από τον Οκτώβριο. Και σήμερα είναι η παρουσίαση των έργων που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά σε μια διοργάνωση που την έχει στήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Σάμου. Η ενασχόληση με τη ρομποτική είναι μέσα στα καθήκοντα, μέσα στα μαθητικά καθήκοντα που έχουν εδώ οι μαθητές, δηλαδή σε μια ευέλικτη ζώνη, πώς είναι ενταγμένο, για να γνωρίζουμε όσο δεν ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο εμείς πήραμε ως πρωτοβουλία να στήσουμε έναν όμιλο ρομποτικής. Αλλά το πρώτο δημοτικό έχει έναν όμιλο δηλαδή ρομποτικής. Έχει έναν όμιλο ρομποτικής. Mm-hmm. Ναι, ο κορονοϊός μας πήγε λίγο πίσω, για 2 χρονιές δεν κάναμε κάτι. Είναι δική μου αγάπη ότι έχει σχέση με τη μηχανική. Δεν είμαι ειδικός ούτε στη ρομποτική, είμαι δάσκαλος εδώ στο σχολείο. Αλλά την πρώτη επαφή με τη ρομποτική που θεωρώ ότι μπορώ να τη διδάξω στα παιδιά και αφού το διασκεδάζω κι εγώ, ελπίζω να το διασκεδάζουν κι αυτά μαζί μου, οπότε στήσαμε φέτος 2 ομάδες και κατεβαίνουμε σε έναν από τους διαγωνισμούς. Έχει και άλλους διαγωνισμούς. Τι προσδοκάτε από το συγκεκριμένο διαγωνισμό? Κυρίως αυτό που λέω στα παιδιά πάντα είναι ότι έχουμε την ευκαιρία, άσχετα από το αποτέλεσμα, γιατί τα παιδιά συχνά δίνουν βάση στο αποτέλεσμα, στα βραβεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα από τη ρομποτική να καταλάβουμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα, να σχεδιάσουμε κάτι και πώς μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Αν αυτό το κάνουμε συμμετοχικά και δουλέψουμε όλοι μαζί για αυτό το σκοπό, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει ήδη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αργότερα να συναντήσουν ανθρώπους που μπορούν να τους διδάξουν σε ανώτερο επίπεδο πράγματα, αν τους αρέσει πολύ. Ελπίζω να έχουν πάρει κάτι για να συνεχίσουν μετά σε ανώτερο επίπεδο τη ρομποτική. Δημήτρη, πόσο καιρό ασχολείσαι με τη ρομποτική? Από τον Οκτώβριο, όπως είπε και ο κύριος Καπίρης, είχαμε και τις διακοπές. Περίπου. Είναι κάτι που το συνεχίσεις, δηλαδή σου έχει δοθεί έτσι πρώτο έτσι, έναυσμα να ασχοληθείς με τη ρομποτική? Ναι, θα το συνεχίσω. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ εδώ πέρα, γιατί ο πατέρας μου έχει διοριστεί. Κανονικά είμαστε στην Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, αλλά διορίστηκε για 2 χρόνια εδώ και είναι, και είναι ο τελευταίος χρόνος. Αλλά ελπίζω. Μπορείς όμως ασχοληθείς και εκεί, ναι, αλλά ελπίζω να πάω, στην Αθήνα έτσι. Και μπορώ να ασχοληθώ με τη ρομποτική. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στη ρομποτική? Μου αρέσει, με έλκυσε η συνεργατικότητα και η δημιουργικότητα που προσφέρει αυτή η δραστηριότητα. Και εμείς δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί η ρομποτική είναι μια πρόκληση για μας. Θεωρείς ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό με τον οποίο συμμετέχει η ομάδα σου μπορεί να πάει πολύ καλά? Θεωρώ πως ναι, αλλά είναι ο πρώτος μας διαγωνισμός, οπότε δεν στοχεύουμε να κερδίσουμε ή να προκριθούμε, οπότε δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η συμμετοχή σας σε τι περιλαμβάνει, τι ακριβώς, ποιο είναι το αντικείμενο? Συμμετείχανε. Το ρομποτάκι, το έργο αυτό, τι ακριβώς κάνει, το κόνσεπτ? Ναι, το ρομποτάκι είναι ένα ρομποτάκι που μπαίνει μέσα σε υδραυλικούς σωλήνες στην κανονική ζωή και εμείς έχουμε φτιάξει ένα λαβύρινθο, ούτως ώστε μόλις προχωράει το ρομποτάκι μας, μόλις έχουμε βάλει ένα σύστημα, μόλις έχει τείχους, να μας στείλει ένα μηνυματάκι. Αλλά το ρομποτάκι στρίβει, οπότε άμα μας στείλει ένα μήνυμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και μετά μας το βγάλει, το ρομποτάκι γυρίζει, κάνει στροφή και φεύγει. Τώρα, αν ο τείχος που μας λέει έχει παραμείνει για πολλά δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι αυτός ο σωλήνας έχει φράξει, οπότε μας στέλνει ένα μήνυμα και γυρίζει πίσω σε εμάς. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, έτσι. Ανοιχνευτής βλαβών. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στις 2 ομάδες. Ευχαριστούμε. Το γυναικείο φύλλο βλέπω ότι εκπροσωπεί επάξια το σχολείο σας. Πείτε μας, κορίτσια, η ομάδα σας τι ακριβώς, ποιο είναι το έργο που έχετε αναλάβει? Εμείς
Θέλαμε να δείξουμε πώς κάποια κτίρια είναι ανθεκτικά στους σεισμούς. Και αυτό το κάνατε με φτιάχνοντας κάποιο έτσι ρομποτάκι? Όχι, φτιάξαμε ένα κτίριο και ένα προσωμιώτη σεισμού. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου και εσύ, πόσο χρονών είσαι καταρχήν και ασχολείσαι με όλο αυτό? Είμαι 10 χρονών. Ναι. Και με την ομάδα μου φτιάχνουμε έναν λαβύρινθο. Είσαι και εσύ η ομάδα του λαβύρινθου, έτσι? Ναι, που εμείς ως το λαβύρινθο, ναι, θέλουμε να τον κάνουμε να είναι σαν έναν ενδραυλικό σωλήνα. Μάλιστα. Που θα περνάει το ρομποτάκι αυτό από μέσα και θα ψάχνει και θα ανοιχνεύει αν υπάρχουν βλάβες. Σου αρέσει η ρομποτική? Είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθείς και στη συνέχεια τη ζωή σου? Θα μπορούσε, αλλά ακόμα το σκέφτομαι. Ακόμα το σκέφτεσαι. Εσύ ποια είναι έτσι η εμπειρία σου? Πες μας για αυτή την ομάδα που ασχολείσαι, αν είναι η ρομποτική μέσα στις προτεραιότητές σου. Εγώ έχω ασχοληθεί και με τις δύο ομάδες, αλλά η κύρια ομάδα μου είναι ο λαβύρινθος. Και γενικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με όλα, αλλά πιστεύω πως αυτό που θα παρουσιάσουμε θα είναι το καλύτερο που μπορούσαμε. Βλέπουμε ότι και τα κορίτσια έχουν πολύ ενεργό ρόλο στην ρομποτική και αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κυρίως ανδροκρατούμενος. Έτσι? Ναι. Πολύ ωραία. Κορίτσια, καλή επιτυχία και στις ομάδες και των δύο. Ευχαριστούμε.